τη δύναμή σου. Εμείς οι δύο ο ένας. Έχει και τα καλά του. Κατεβαίνει ανάλαφρο τα γέρια από του πλοίου τις κορφές. Φέρνει μαζί του χίλιες μοσχοβολές από τις ροδάνθιστες μηλιές και τις αχλαβιές, τις χιονόλευκες. Σαρεύουν αόρατα στο χάιδεμά του τα κλαδιά στις θεόραδες λέτκες που υψώνονται δεξιά και αριστερά στο μεγάλο αυτοκινητόδρομο του πλοιορίτικου χωριού. Λίγα μέτρα στα αριστερά του δρόμου είναι το όμορφο σπιτάκι του κυρίου Θανάση και της κυρίας Χρυσούλας και ποιο λουλούδι να πρωτοχαρίσει στο μεγάλο του κήπο. Σαν δεν τους έδωσε ο Θεός παιδιά, ολιμερής η κυρία Χρυσούλα καταπιάνεται με αυτόν ντάλιες, με χίλιες αποχρώσεις και ρόδα πυροκόκκινα, ματιών χαρά. Κυσί και δειλινά, πολύ συχτοπλεγμένα, ανηφορίζουν στους φράκτες και τη στέγη. Μα πιότερο απ' όλα της κυρίας Χρυσούλας, η καρδιά, η αγαθή, είναι δοσμένη στα μυρωδά τα δάκρυα της φαλαγιάς. Έτσι τα λένε. Πόλο το χωριό τα καμαρώνει. Καμπανούλες, ολόλευκες, δεμένες πολλές-πολλές, στο μίσχο τους, σκύβουν ντροπαλά προς τη γη. Να είναι γιατί μελόνιστα σμίγουνε καυτά των μαπιών της τα δάκρυα με εκείνα της καρδιάς της θεομάνας. Κρυφός στα στήθη της ο πόνος και η ντροπή. Ο κύριος Θανάσης ο ανοιχτοχέρης και μερακλής ξυνεροβραδιαζόταν στα καπινά και τις ταβέρνες. Μπεκρής με μόνιμη αποφορά από ενόπνευμα στο στόμα και ένα συχνό κοντόβιχο από το κανένα του φράχνα. Με το ηλιόγερμα έφευγε από το σπίτι σκυφτός και μένε μόνη της η κυρία Χρυσούλα, παρέα με τον καημό της, τον αβάσταχτο. Άφηνε σκεφασμένο το φαγητό της κουζίνας το μεγάλο τραπέζι και έμενε ώρες κάτω από τις κρεβατοκάμαρες το εικονοστάσι με την όμορφη σκαλιστή στεφανοθήκη, με του γάμου τους, τα άνθυλα στέφανα στις εικόνες φλάι. Εκεί που έκαιγε άσβηστο το καντήλι και αχτινόδαινε με τη λάμψη του του Αφέντη Χριστού, της Παναγιάς, του Αγίου Αθανασίου, τις εικόνες. Η ζεστασιά της τρεμάμενης φλόγας του τις χάιδευε παρηγορητικά και τις γλύκαινε την ψυχή. Τις ανάστενε μέσα της κάποια ελπίδα κρυφή, κρεμασμένη σαν τον καντήλι, μα λυσίδα λεπτή, μα γερή από του σπιτιού της το εικονοστάσι. Κι έκλαιγε και σιγοψέλιζε, διαβάζοντας από τη σύνοψη την παράκληση. Δροσέρεαν τα πονεμένα της φιλόστιφα. Σαν με υπομονή ασχήρευτη, απέθεταν στις Παναγιάς την παρηγορήτρα αγκάλι τον πόνο της και με τα θάρρη της σε εκείνη που πάντα δύναται ως δυνατόν ενισχύει τον Χριστό και ίσασα, προσμένοντας το θαύμα, το απίστευτο, μα και πιστευτό για την πιστή καρδιά της. Άρχιζε τους χαιρετισμούς στην αλήθεια μύθη και οι ώρες περνούσαν. Και ύστερα η πόρτα βρόνταγε. Και ο κύριος Θανάσης με βήματα αβέβαια, με μάτια απλανή, βασιλεμένα σε κόσμους άλλους, ακουμπώντας τους τοίχους και τις πόρτες, πήγαινε για την κουζίνα. Και η κυρία Χρυσούλα με το ίδιο πάντα πονεμένο χτυποκάρδι, μα και με την ίδια γλύκα στην καρδιά και το μέλι της αγάπης στα χείλη του μιλούσε. Σιγανά, ταπεινά, σαν να χάιδευε ένα παραστατημένος παιδί, κι ας ήξερε, σαν και κάθε βράδυ την απάντηση, μουγκριτά και αγριοφωνάρες και χτυπήματα απαλωτά, στο λυγισμένο πια και αδύναμο κορμί της. Άκουγε η γειτονιά και συγμόμαγε την κυρία Χρυσούλα τους, με την ολόχρηση καρδιά. Πώς το βαστάς και δεν τον παρατάς, κυρά γειτόνισσα, μη και δεν έχεις που να πας, και σώοι και αδέρφια καλά για να σε αποτραβήξουν και να σε αναβαστήξουν. Ανόρθωνε το γερμένο από τις ψηλές κορμί και αναστέναζε. Και να χαλάσω τα στέφανα που μας ευλόγησε ο Θεός,
Δεν με συμφέρει, δεν με συμφέρει. Μόνο τις παραξενίες και τα κακά τα βλέπω. Έχει και τα καλά του ο Θανάσης μου. Και προτερήματα κρυφά και φιλότιμου. Εκάποτε θα αλλάξει. Με του Χριστού τη χάρη και τη Παναγία θα αλλάξει. Και τα χρόνια περνούσαν, ίδια και χειρότερα. Τι κι αν ήταν, κι αν όταν ήταν στα συγκαλά του, τον ορμήνευε να έρθει στην Εκκλησία να εξομολογηθεί, να μεταλάβει, να κάνει Πάσχα, Χριστούγεννα, σαν κάθε χριστιανός. Τίποτε αυτός. Ο ίδιος και χειρότερος. Και η ώρα ήρθε. Τον κύριο Θανάση τον χτύπησε αρρώστια βαριά και αγιάπνευστη. Δάκρυα καυτά και πάλι κάτω από το εικονοστάσι. Η κυρία Χρυσούλα, η καρτερόψυχη γονατιστή παρακαλεί για τον νοσούντα, το σώμα και την ψυχή. Και η Θεογεννήτρια. Και η Θεογεννήτρια την άκουσε. Να έρθει στα γρήγορα ο Παπαγιάννης, να εξομολογηθώ από να ξέρει στους πόρους του ο κ. Θανάσης. Και ήρθε ο Λεβίτης, ο ταπεινός, που τόσο σεβόταν όλο το χωριό, και έκλεισε το δωμάτιο του αρρώστου η πόρτα. Οι δυο τους μόνοι, καθώς πρέπει στον φιλάνθρωπο μου, η μυστηρίου την ώρα, την ιερή. Όχι, όχι, να ανοίξει η πόρτα. Και η Χρυσούνα μέσα, αυτή να ξέρει, αυτή που τα πλήρωσε, τα πάθη μου, όλα σαν τον Χριστό. Αυτή που δισταύρωνα χρόνους ολόκληρους. Συγχώραμε, Θεέ μου, συγχώραμε, Χρυσούνα μου. Κάρταξε με τα δύναμα πια χέρια του τα δικά τη να τα σφαστεί. Σε λίγο η πόρτα έκλεισε και έγινε το ιερό τη μετανία και εξομολογήσεω. Μυστήριο. Και έσμιγαν τώρα τη μετάνοια στα δάκρυά του τα καυτά με τη ευγνωμοσύνη τη τα αλόγλυκα στο εικονοστάσι από κάτω. Εκεί πλάι στου γάμου του στα στέφανα, τα μαρτυρικά. Και πανηγύριζαν οι άγγελοι μαζί τη. Χαρά μεγάλη. Χαρά γιορτή για μια ψυχή που έχει σωθεί. Σε δύο μέρες ο κ. Θανάσης συγχωρέθηκε και τις Παναγιάς τα δάκρυα στον κήπο τους μοσχομόλησαν με μια ευωδία άρρητη. Εν της λαΐς τη δύναμήν σου.